Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση και μία σταθεροποίηση αυτής της πτωτικής τάσης των κρουσμάτων, κύριε Παγώνη. Είμαστε σε τετραψήφιο μεν. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και στις περιοχές τις επικίνδυνες, τις κόκκινες, υπάρχει μία μείωση των κρουσμάτων προς τα κάτω. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Αυτό βέβαια φαντάζομαι δεν μας δίνει περιθώρια να επαναπαυθούμε. Όχι, όπως ακριβώς το είπατε, έτσι είναι. Ελπίζαμε εδώ και αρκετές μέρες ότι η μείωση των κρουσμάτων θα ήταν μεγαλύτερη. Δυστυχώς όμως είναι σταδιακή και μικρή. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες, αν τηρηθούν όλα τα μέτρα όπως έχουμε πει, να συνεχίζει μια μείωση των κρουσμάτων, και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει και η σταθερή μείωση των διασωληνωμένων και των θανάτων, γιατί και αυτοί οι παράμετροι είναι πολύ σημαντικοί, όπως επίσης και ο αριθμός των νοσηλευμένων με την νόσο COVID-19 στις κλινικές COVID. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, χρειάζεται χρόνος και μεγάλη προσοχή. Βέβαια, αυτές τις μέρες που είναι γιορτές είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί χαλαρώνουμε περισσότερο και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε ακριβώς. Κυρία Παγώνη, ξέρετε, ο κόσμος έχει λίγο σαστήσει και έχει μπερδευτεί, και θα σας πω σε τι αναφέρομαι. Ακούσαμε από τα πλέον αρμόδια κυβερνητικά χείλη, αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Πέτσας το έχει αναφέρει, για τον αριθμό των 9 ατόμων, δύο οικογένειες δηλαδή, μέλη δύο οικογενειών, να μπορέσουν. Έως 9. Ακριβώς. Να συνυπάρξουν λοιπόν έως 9 άτομα μέσα σε έναν χώρο. Υπάρχουν και επιστήμονες που μιλούν για τον κίνδυνο του να συνυπάρξουν αυτά τα άτομα χωρίς μάσκες στον ίδιο χώρο, όσο μεγάλος και αν είναι ο χώρος αυτός. Και από την άλλη έχουμε τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτές τις ανακοινώσεις. Έχουμε ακούσει δηλαδή επιστήμονες που λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βρεθούμε με μέλη άλλης οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνουμε τύπου ρεβεγιόν στα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Συμφωνώ με αυτή την άποψη και συμφωνώ επιστημονικά και επιδημιολογικά. Όχι ότι είναι προσωπική μου άποψη, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ανήκω στην ομάδα αυτή. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε ως 9 άτομα και από δύο διαφορετικές οικογένειες. Γιατί επειδή σε ένα τραπέζι δεν μπορούν να τηρηθούν οι απόστασεις των 2 μέτρων, ούτε οι μάσκες την ώρα που τρως, είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επαφή θα είναι κοντά. Δύο διαφορετικές οικογένειες είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Ένας ασυμπτωματικός να υπάρχει από τη μία, γιατί και τεστ να έχει κάνει δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να έχει αρνητικό τεστ και μετά από 2 μέρες να κάνει και να είναι θετικό, γιατί ο χρόνος επόσης είναι ως 14 μέρες. Επομένως λοιπόν, καλό θα ήταν τα μέλη μιας της οικογένειας να παραμείνουν στο τραπέζι και η κάθε οικογένεια να φάει μόνη της. Απλά ξέρετε, δηλαδή, ξέρετε τι, όταν ακούει ας πούμε αυτοί που μας ακούνε τώρα και λέει την Παγώνη, τη βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, δουλεύει και στα νοσοκομεία, έχει την αίσθηση μέσα από το πεδίο, γιατί πολλοί, ξέρετε, πολλοί καθηγητάδες είναι στα γραφεία τους, δεν ξέρουν τι συμβαίνει μέσα στο πεδίο της μάχης. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούει την κυρία Παγώνη να λέει ότι όχι, και εγώ το θεωρώ υπερβολή και δεν πρέπει να συμβεί αυτό για αυτούς τους λόγους. Και από την άλλη ακούει τον Μπέτσα, για παράδειγμα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει έως 9 άτομα. Τι θα κάνει έως τελικά? 9 είπε άνθρωπος, δεν είπε να είναι ακριβώς 9, για να είμαστε λίγο. Έως 9. Έως 9. Και να σας πω κάτι, έδωσαν μία νότα κάπως αισιοδοξίας πριν αρκετές μέρες όταν το είπαν. Επειδή όλοι πιστεύαμε ότι εκείνες τις μέρες, όταν ανακοινώθηκε αυτό πριν 10-15 μέρες, ότι τα κρούσματα θα είχαν μειωθεί με τελείως διαφορετικό ρυθμό. Μήπως πρέπει να την πάρουν πίσω λοιπόν αυτή την απόφαση, δεν κύριε Παγώνη? Δεν ξέρω αν την πάρουν πίσω, αλλά τη στιγμή που ο επιστημονικός κόσμος συμφωνεί σε αυτό, και δεν είναι και γιατροί άνθρωποι τώρα, μην τους ρίχνουμε και ευθύνες, γιατί το έχω ακούσει πολύ τις τελευταίες μέρες αυτό. Ρώτησαν, προφανώς ρώτησαν και αυτοί κάποιους επιστήμονες. Και εκείνη την περίοδο
θα τους είπαν ότι εντάξει, ως ενία, έχοντας στο μυαλό τους ότι τα κρούσματα θα μειωθούν με άλλο ρυθμό, μπορούν να είναι. Όμως, λέγοντας εμείς και τεκμηριώνοντας τι πρέπει να γίνει και πώς είναι, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα, ο καθένας μόνος του σκεφτεί, η κάθε οικογένεια, ότι πρέπει να μείνει στο σπίτι της, να φάει, πόσο πια είναι αυτή η ιστορία, μια-δύο ώρες. Και από εκεί και πέρα να καθίσει να μιλήσει στα τηλέφωνα, να μπει στα Skype, να ακούσει τη μουσική του, να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Δεν είναι πια τόσο μείζον θέμα το πόσοι θα είμαστε, 9, 8, 10 και γιατί να μην είμαστε. Λάθος το click away, κυρία Παγώνη. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Επειδή ξέρετε, είμαστε πολύ πιεσμένοι αυτόν τον καιρό. Το ξέρω. Απλά ξέρετε, θέλω την άποψη ενός ανθρώπου που βρίσκεται στα νοσοκομεία και μπορεί να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Δηλαδή, όταν είναι ασφυκτικά γεμάτες οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουμε 542 διασωληνωμένους σήμερα με βάση τα στοιχεία 542, που έδωσε τη δημοσιότητα ο ΕΟΔΗ. Μπορούμε να αναρωτιόμαστε για το εάν θα πάμε να αγοράσουμε ένα καινούριο ζευγάρι. Υπάρχει και κόσμος που έχει πιεστεί πολύ ψυχολογικά και ίσως τον βοηθήσει έστω να πάει να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσι, να σας πω. Υπάρχει κόσμος που αυτό δεν το σκέφτεται καν αυτή τη στιγμή. Η ψυχολογία του καθενός είναι τελείως διαφορετική. Οπότε δίνεις αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί εγώ ξέρω άτομα που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Εγώ ας πούμε δεν το έκανα ποτέ. Αλλά υπάρχει κόσμος που το έχει ανάγκη. Τους δίνεις λοιπόν αυτή την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να το κάνω και να αισθανθώ λίγο διαφορετικά. Εγώ ξέρετε τι σκέπτομαι, ότι τι 9, τι 10, τι 7, τι 8, όταν εγώ ξέρω ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 100 άτομα και βλέπω τι γίνεται κάθε μέρα στο νοσοκομείο μου, δεν έχω τη διάθεση καταρχήν για να μετρήσω με ποιον θα κάνω και αν θα κάνω με κάποιον ρεβεγιόν. Ακριβώς, έτσι θα καθίσω στο σπίτι μου, ο δύο άτομα είμαστε, θα φάμε, πόσο θα είναι αυτό, μισή ώρα. Και από ό,τι φαίνεται την ίδια συζήτηση θα κάνουμε και το Πάσχα, γιατί το εμβόλιο μπορεί να πάρει την έγκριση να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, αλλά για να έχουμε την ανοσία χρειαζόμαστε ένα διάστημα αρκετών μηνών. Μην σταματάμε πια σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν κάνουμε ρεβεγιόν, γιατί όταν δίπλα μας πεθαίνει τόσος κόσμος. Και να σας πω και κάτι, έχει σκεφτεί κανένας σας αυτές τις μέρες ή αυτή την ώρα που όλοι θα τρώμε στο τραπέζι μας, γιατί εγώ το έχω περάσει αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε φάει Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές και πόσες φορές έχω δώσει μάχες στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα, όταν έχω γενική εφημερία και είναι Πάσχα, είναι Χριστούγεννα, χωρίς καν να συνειδητοποιώ ότι είναι αυτές τις μέρες και αυτές οι ώρες. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που πρέπει να σεβόμαστε, που δεν δίνουν τις μάχες και συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες εκείνες τις ώρες που εμείς τα τρώμε, είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ, δεν έχει πια νόημα να σκεφτόμαστε πώς θα είμαστε. Έτσι δεν είναι. Κατανοητό. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.